το πιο δύσκολο τμήμα της Εγνατίας Οδού. Το πέρασμα από την Ήπειρο στη Θεσσαλία ολοκληρώθηκε από πλευράς εργασιών και τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να δοθεί προς χρήση στους οδηγούς. Πρόκειται για το τμήμα από το Μέτσοβο έως τον κόμβο της Παναγιάς, μήκους 15 περίπου χιλιόμετρων, ενώ έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα από την Παλτούμα μέχρι το Περιστέρι, μήκους 8,5 χιλιόμετρων περίπου. Τα δύο αυτά τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με το τμήμα της Εγνατίας που έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία και τις πρώτες ημέρες του 2009 οι οδηγοί θα μπορούν να διανύουν την απόσταση από τα Γιάννενα μέχρι και την Παναγιά σε ελάχιστη ώρα. Τις ημέρες μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τοποθετείται χρονικά από την κατασκευάστρια εταιρεία Actora T η παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος Μπαλτούμα Περιστέρι, ενώ λίγο μετά την Πρωτοχρονιά αναμένεται να δοθεί και το τμήμα μέχρι τον κόμβο της Παναγιάς. Εν όψη της λήξης του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης στο τέλος του 2008, οι εργασίες από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας ήταν εντατικές, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Κούτρας. Ολοκληρώθηκε το πιο δύσκολο έργο της Εγνατίας, το πέρασμα από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο, μάλλον από την Ήπειρο στη Θεσσαλία. Εδώ είμαστε κάτω από την Πίνδο, κάτω από το πέρασμα της Κατάρας, το οποίο ας πούμε από πέρασμα της Κατάρας θα το κάνουμε πέρασμα της ευχής, γιατί όλοι θα εύχονται να περάσουν από εδώ γρήγορα, με ασφάλεια και να απολαύσουν αυτό το πανέμορφο τοπίο, το μοναδικό στον κόσμο. Να πούμε λίγο τεχνικά αυτό το, για αυτό το έργο. Είναι το κομμάτι αυτό που είμαστε τώρα, είναι από το Μέτσοβο μέχρι τον κόμβο της Παναγιάς, δηλαδή μέχρι το δρόμο που, ενώνει, που ένωνε παλιά την Καλαμπάκα με το Μέτσοβο. Έχει ένα-δύο μεγάλες γαλαρίες κάτω από την Πίνδο, του Ανηλίου με 2,5 χιλιόμετρα, του Μετσόβου με 3,5 χιλιόμετρα, άλλες 4-5 με 500-1000 μέτρα. Έχει την υψηλότερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί στην Ελλάδα, που περνάει τον Άραχδο ποταμό και ενώνει το Μέτσοβο με το Ανήλιο, είναι 1100 μέτρα. Και έχει και πολλές άλλες γέφυρες από ένα τοπίο, το οποίο ας πούμε είναι από πλευράς φύσης είναι γεμάτο από έλατα και από πλευράς πανίδας έχει αρκούδες. Γι' αυτό...